Καλημέρα. Σήμερα είμαστε εδώ στο 8ο συνέδριο του ΧΑΠΚΟ για το συνεδριακό τουρισμό και έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Μάνο Κόνσολα, ο οποίος είναι ο τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας στον τουρισμό και είναι βουλευτής Δωδεκανήσου, ευχαριστώ, συγγνώμη, και βεβαίως είναι και ακαδημαϊκός, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Με τον τουρισμό πόσα χρόνια ασχολείστε, κύριε Κόνσολα? Ένας εκπρόσωπος των Δωδεκανήσων και καλά το είπατε και του Νοτιού Αιγαίου με την διασταλτική ερμηνεία του όρου, δεν μπορεί να μην ασχολείται με τον τουρισμό από τότε που ζει σε ένα τουριστικό προορισμό, σε ένα παγκόσμιο προορισμό όπως είναι η Ρόδος, τα Δωδεκάνησα και το Νότιο Αιγαίο. Γιατί ξέρετε, τουρισμός είναι μια μεγάλη ιδέα. Τουρισμός δεν είναι μόνο επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι μια στάση ζωής. Είναι μια συνείδηση απέναντι στην εικόνα του άλλου που έρχεται για αναψυχή, έρχεται για να μπορέσει να ανταλλάξει απόψεις σε συνέδρια, έρχεται για να μπορέσει να ενδυναμώσει την κουλτούρα του και τα πολιτισμικά του από θέματα, έρχεται για να μπορέσει να εδραιώσει μέσα από τα βιώματα που το προσφέρει ο τόπος νέες ευκαιρίες για δραστηριοποίηση στη φύση, αλλά να αναδείξει και αξίες. Αυτό είναι ο τουρισμός. Επομένως, για εμάς τους Έλληνες, ο τουρισμός είναι η ίδια μας η ζωή. Τόσο απλά λοιπόν και τόσο σημαντικά που αναδείχθηκαν και αυτά που σας λέω και στο συνέδριο της ΧΑΠΚΟ, που με την ευκαιρία που μου δίνεται να τους συγχαρώ για την πρωτοβουλία τους που καλύπτει ένα σημαντικό κενό της πολιτείας στο να μπορέσει να συζητήσει με φορείς του τουρισμού, με πολιτιακούς παράγοντες, με πολιτικούς παράγοντες, με κομματικά στελέχη, με ανθρώπους αγοράς, όλα εκείνα τα ζητήματα που αφορούν την ανάδειξη του συνεδριακού τουρισμού ως προτεραιότητα της χώρας, άρα και της Νέας Δημοκρατίας ως επόμενης κυβέρνησης που έρχεται σύντομα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο συνεδριακός τουρισμός είναι πραγματικά ένας πολύ σοβαρός τομέας και επειδή προσωπικά ασχολούμαι πολλά χρόνια με αυτό το κομμάτι του τουρισμού, έχουμε έτσι καλές υποδομές στην Ελλάδα που μπορούν να υποστηρίξουν το προϊόν. Μας λείπουν βέβαια κάποια πράγματα. Μας λείπει η φιλοσοφία της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, τα τελευταία 15 χρόνια και όχι σήμερα, που να έχει τη διάθεση και την τόλμη να κάνει τις πράξεις που πρέπει να κάνει για να υποστηριχθεί σωστά αυτός ο τομέας. Αναφέρομαι στη δυνατότητα να διατεθούν αρχαία θέατρα, στο να γίνουν συναντήσεις όπως γίνεται στο εξωτερικό και πολλά άλλα πράγματα. Τα Ολυμπιακά ακίνητα, για παράδειγμα, στα οποία νομίζω φέρνετε και εσείς μεγάλη ευθύνη, γιατί δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ. Ήμουν ανιός και γέρασα με όλους τους προηγούμενους υπουργούς τουρισμού και της Νέας Δημοκρατίας που ήταν οι περισσότεροι μέχρι σήμερα και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τι άλλαξε ξαφνικά και πιστεύετε ότι σύντομα θα γίνουν, θα αξιοποιηθούν αυτά τα κίνητα? Χαίρομαι που κάνετε μια πολύ σημαντική ερώτηση. Και ξέρετε, πρέπει να είμαστε πολύ τολμηροί για να βλέπουμε με τα μάτια τους πολίτες και να αποτυπώνουμε την αλήθεια. Είναι διαχρονική ευθύνη σε ό,τι αφορά την τουριστική πολιτική. Μόνο που εμείς στη Νέα Δημοκρατία που πιστεύουμε ότι η πολιτική πρέπει να είναι μακρόπνοη, που ξεπερνά τα όρια μιας και δύο θητιών της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης. Άρα, στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της μακρόπνοης πολιτικής για τον τουρισμό, πρέπει να δούμε και την αξιοποίηση των αγενήτων όπως είναι και τα Ολυμπιακά. Πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες σε ιδιώτες για να μπορέσουν να συνυπάρχουν με το δημόσιο, μια και η μακρόχρονη αυτή η οικονομική κρίση έχει φέρει δυσπραγία. Η αλήθεια είναι ότι αν πιστεύουμε στον συνεδριακό τουρισμό, που για παράδειγμα με 50 συνέδρια το χρόνο τα έσοδα ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ και δραστηριοποιούνται πάνω από 70 επαγγελματικές τάξεις με αφορμή την δραστηριοποίηση του συνεδριακού τουρισμού, καταλαβαίνετε τι θέση εργασίας και τι πλούτος και τι υπεραξία δίνει στον ίδιο τον τουρισμό. Τι έχει αλλάξει λοιπόν? Και εμείς πιστεύουμε πλέον αιμονικά, σε εισαγωγικά, ότι πρέπει να ασχοληθούμε με προτεραιότητα για το συνεδριακό τουρισμό. Έχει αλλάξει το διεθνές περιβάλλον. Ξέρετε, ο τουρισμός είναι κλίμα, είναι η αγορά. Τώρα που οι εξελίξεις γεωπολιτικές στην Τουρκία οδήγησαν συνέδρια όχι στην Ελλάδα, στην Κροατία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, επειδή δεν μπόρεσαν να φιλοξενηθούν στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι η αγωνία όλων αυτών που εμπλέκονται σήμερα με αφορμή τη συνεδρίαση του 8ου συνεδρίου της ΧΑΠΚΟ ήταν αυτή. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αφενός τις υφιστάμενες δομές και πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέους χώρους να προσελκύσουμε μεγάλα συνέδρια. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν τι πιστεύει? Πιστεύει σε μια πολυκεντρική ανάπτυξη στη χώρα, να αξιοποιηθούν όλοι οι χώροι σε όλη την επικράτεια με μικρά, μεσαία και μεγάλα και mega events σε ό,τι αφορά το συνεδριακό τουρισμό και παράλληλα πρέπει να μιλήσουμε χωρίς κομμότητες πλέον με την δημιουργία δύο Μητροπολιτικών Κέντρων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε αληθινοί
και ρεαλιστές σε αυτό που επιτάσσει η αγορά. Να είμαστε δηλαδή σύστοιχοι με τον ανταγωνισμό. Ιδάλλως θα μείνουμε ο φτωχός συγγενής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεσμεύεται η Νέα Δημοκρατία ότι με το που θα πάρει την εξουσία, αν την πάρει, δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Σωστά. Αλλά εάν την πάρει, θα κάνει δύο μητροπολιτικά κέντρα, ένα στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη, θα δραστηριοποιηθεί για το συνεδριακό τουρισμό, για την τουριστική συνείδηση, που πάλι ήμουν νιώσει και γέρασα. Κοιτάξτε, και να δείτε. Χαίρομαι που το λέτε. Η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη εδραιώνει ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες. Είδατε ότι στο 11ο συνέδριό της στην Αθήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τις βασικές αρχές του προγράμματος. Στο πλαίσιο λοιπόν της τουριστικής πολιτικής έχει αναδείξει προτεραιότητες. Προτεραιότητες όπως για παράδειγμα ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει κέντρο τουριστικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαβίου μάθησης. Άρα η τουριστική συνείδηση εδραιώνεται μέσα από αυτήν την αεφορική σχέση εκπαιδεύω, μαθαίνω, παιδαγωγό για τον τουρισμό, για την τουριστική εκπαίδευση. Από την άλλη πάλι, σε ό,τι αφορά την τουριστική ανάπτυξη, την τουριστική πολιτική για το συνέδριο, για το συνεδριακό χώρο, θα πρέπει πρώτον να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους της αγοράς να πιστέψουν ότι ο συνεδριακός τουρισμός είναι ένας χώρος προνομιακός που υποβοηθείται από την κυβέρνηση και δεν τιμωρείται. Τι είπαν σήμερα οι άνθρωποι του τουρισμού? Ότι η υπερφορολόγηση έχει εξοντώσει την όποια προσπάθεια. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ως δεύτερο δεσμεύεται ότι θα υπάρχει αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών, θα υπάρχει ένα φορολογικό σύστημα σταθερό πλέον σε μέσο μακροπρόθεσμο χρόνο, αλλά άμεσα εφαρμόσιμο, αφού θα είναι από τα πρώτα νομοσχέδια που θα καταθέσει ο πρόεδρος μας και η Νέα Δημοκρατία στην Εθνική Αντιπροσωπεία προς ψήφιση και εφαρμογή, δηλαδή μείωση των συντελεστών του τουρισμού, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ανταγωνισμού με τις γείτονες χώρες. Και κυρίως κατάργηση του τέλους διανεκτέρευσης, που είναι ένας κεφαλικός φόρος για τον τουρισμό, που δεν είναι ανταποδοτικός, και επίσης αποκλιμάκωση του ΕΝΦΙΑ και των άλλων συναφών έμεσων και άμεσων φόρων, που θα δώσουν λοιπόν μια δυνατότητα ανταγωνισμού στον τουρισμό. Πρόσθετο τώρα αυτόν, η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει και ένα νομοσχέδιο στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης τουριστικής προοπτικής και ανάπτυξης που επιβάλλει η ίδια η κοινωνία, η ίδια η αγορά, για το χωροταξικό του τουρισμού. Είναι συνακόλουθα ζητήματα που δημιουργούν ένα πλαίσιο αναφοράς για το συνεδριακό τουρισμό. Με όλα αυτά, σύν το σχέδιο της ανάπτυξης, όπως σας είπα, των Μητροπολιτικών Κέντρων, νομίζω ότι άμεσα και μέσω μακροπρόθεσμα η Ελλάδα θα μπορέσει να γίνει ένας πόλος συνεδριακού τουρισμού, όπως είναι οι όμορες χώρες που εμείς τώρα δεινοπαθούμε να τους φτάσουμε και κυριολεκτικά με πολύ άγχος προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, γιατί δεν υπάρχει στήριξη από την πολιτεία, δεν υπάρχει στήριξη από την κυβέρνηση. Όσον αφορά το συνεδριακό τουρισμό, που συμμετείχατε στις εργασίες της πρώτης συνεδρίας σήμερα για το μεγάλο συνεδριακό κέντρο, τελικά εσείς ως τομεάρχης τουρισμού και ίσως αυριανός υπουργός τουρισμού, πού μπορείτε να δεσμευτείτε σε σχέση με το συνεδριακό τουρισμό? Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, γιατί προγραμματικά όλοι κάνουν πανέμορφες δηλώσεις. Μετά έχουν άλλες προτεραιότητες. Πάρα πολύ σωστά. Εμείς δεσμευόμαστε καταρχάς ότι θα συνεχίσουμε αυτό το διάλογο. Ένα αειφορικό διάλογο με τους φορείς. Με τους αρμόδιους φορείς που εδραιώνουν στις ανάγκες αυτού του συνεδριακού τουρισμού θέσεις και ιδέες και προτάσεις που κατά την άποψή μου είναι ρεαλιστικές, αλλά όμως δεν είναι αυτονόητες στην κυβέρνηση. Άρα την επόμενη μέρα, από όποια θέση ευθύνης και αν έχω, από όποια θέση ευθύνης θα έχει οποιοδήποτε από τα στελέχη ή οποιαδήποτε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι πάλι εδώ. Θα είναι συνομιλητές. Γιατί είδατε τι ανακοινώθηκε σήμερα. Παρά την πρόσκληση να παρευρεθούν και εκπρόσωποι άλλων πολιτικών φορέων, δεν ήταν κανείς. Εμείς αντέχουμε στο διάλογο. Έχουμε προτάσεις, έχουμε ιδέες, έχουμε και το ανθρώπινο δυναμικό που θα το υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα. Η δέσμευσή μας λοιπόν είναι πάντα η αλήθεια. Δηλαδή να εδραιωθεί ένα μακρόπνο σχέδιο για το συνεδριακό τουρισμό που αποτελείται από 5 βασικά συστατικά στοιχεία. Το πρώτο, να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που αφορά το συνεδριακό τουρισμό. Δεν υπάρχει. Το δεύτερο, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα μητρό συνεδρίων μέσα από το θεσμικό πλαίσιο που δεν υπάρχει. Είδατε σήμερα η αγωνία. Ποια στοιχεία, ποιους επισκέπτες, ποιο χρονικό διάστημα και ποια είναι αυτή η δυναμική που δίνει χωρίς να το γνωρίζουμε. Όπως λένε οι Άγγλοι, που είναι οι πρώτοι διδάξαντες σε αυτό το τομέα, αν δεν έχεις γραπτά στοιχεία, δεν υπάρχει. Πολύ σωστά. Πρέπει επίσης ως τρίτο στοιχείο
να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο για την διοργάνωση των συνεδρίων, που να μπορέσουμε πλέον ως μεγάλη εικόνα να μπορέσουμε όλοι να συνδράμουμε σε αυτή την προοπτική και όχι με συνακόλουθα ζητήματα όπως είναι η αδυναμία συνεργειών με Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Τουρισμού να απεμπολούν την ευκαιρία και να δημιουργηθεί έτσι η σχέση συνεδριακός τουρισμός, city break και όλων των άλλων ειδών μορφών τουρισμού, αστικού κτλ. Άρα η επόμενη κυβέρνηση, κυρίως και θέλω να κλείσουμε αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που να οργανώσει τα συνέδρια με ένα θεσμικό χαρακτήρα, με τη συνδρομή των ιδιωτών, του δημοσίου, της αυτοδιοίκησης, τη ΧΑΠΚΟ, του ΣΕΝΤΕ. Αν υπάρχει αυτή η συντονισμένη προοπτική, νομίζω ότι η Ελλάδα θα δει καλύτερες μέρες και από το συνεδριακό τουρισμό, γιατί ο τουρισμός είναι εθνικό μας κεφάλαιο. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στα καλά σας σχέδια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ την ευκαιρία που μας δίνετε, γιατί μέσα από την έγκριτη φωνή σας, νομίζω ότι και εμείς γινόμαστε καλύτεροι. Δεχόμαστε την κριτική, αλλά χρειαζόμαστε και την ιδέα και τη συμπαράσταση τη δική σας για να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.